Πιο πριν, ας πούμε. Ναι, μία εβδομάδα πιο πριν. Και ουσιαστικά ο στόχος είναι μαζί με τις ημέρες που επέστρεψαν τα παιδιά του δημοτικού, τα οποία τελειώνουν την επόμενη εβδομάδα και η δευτεροβάθμια. Και με μια καλή διαχείριση. Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς και πραγματιστές, θα είναι ουσιαστικά η αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων με κάθε δάσκαλο, δασκάλα και εκπαιδευτικό να κάνουν διαχείριση της ύλης με πολύ συγκεκριμένες οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δεν ευελπιστείς μέσα σε 10 μέρες να κλείσεις αυτό το οποίο συνέβη σε 3 μήνες. Μπορείς όμως να βάλεις προτεραιότητες και να βοηθήσεις τα παιδιά να κάνουν πιο ομαλά τη μετάβαση στην ύλη της επόμενης χρονιάς. Θα γίνει. Και έχουν δοθεί ήδη οι οδηγίες με τους στόχους για κάθε χρονιά. Μήπως ακούσατε τίποτα και για τον ανασχηματισμό που περιμέναμε, κυρία Ζαχαράκη? Μόνο για την έναρξη σχολικής χρονιάς, εγώ μπορώ να πω. Για αυτές τις διορθωτικές κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός όμως, προνόμιο του Πρωθυπουργού και ο χρόνος και ο τρόπος. Αυτό το ξέρει καλά ο κ. Ζανακόπουλος. Είναι μια ωραία ερώτηση που έχει μια μοναδική απάντηση, κ. Ζανακόπουλος, δεν είναι? Είναι, νομίζω ότι. Όταν ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέμε. Κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της από τέτοια ολισθήματα, αν θέλετε. Δηλαδή να δημιουργεί μια συζήτηση πρώτα για ένα σχηματισμό ο κύριος Γεραπετρίτης, πράγμα το οποίο εντάξει, εντελώς σε επίπεδο σχολιασμού να πούμε ότι εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ περίεργο και ξένο ένας υπουργός να προαναγγέλει ανασχηματισμό και αυτό νομίζω ότι δείχνει και μια... νέα αντίληψη, νέα ήθη στα κυβερνητικά δεδομένα, δηλαδή μια υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μαξίμου και μια υπερυπουργοποίηση, αν θέλετε, του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος λειτουργεί ως ιονή πρωθυπουργός. Έτσι, διότι τον να προαναγγέλει. Βεβαίως, αλλά μετά τον κύριο Γεραπετρίτη. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το έκανε μόνος του, προφανώς. Ναι, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι θέση κανενός υπουργού, όσο ισχυρός και να νιώθει. Εσείς λέτε, έχουμε ένα πανίσχυρο Μαξίμου στην πραγματικότητα. Κύριε Τσανακόπουλη, έχετε δει πρώτη φορά, βλέπετε, υπερσυγκέντρωση. Αν διατείνεστε, τέλος πάντων, εγώ δεν υιοθετώ αυτό το πράγμα, βλέπετε ή θα βλέπατε συγκέντρωση εξουσιών στο Μαξίμου. Πάντα ο Πρωθυπουργός έχει έναν κομβικό, κεντρικό, στρατηγικό ρόλο, αλλά αυτή η νέα κατάσταση, αυτά τα νέα ήθη που επικρατούν, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε ένα Μαξίμου, το οποίο στην πραγματικότητα χωρίς να ξέρει και τους ειδικούς χώρους οι οποίοι κάθε φορά πρέπει να τύχουν διαχείρισης, να αποφασίζει και να... Μαξίμου, τι ήταν, πάνε ισχυρό. Βεβαίως είχαμε έναν ισχυρότατο πρωθυπουργό, αλλά η λογική του επιτελικού κράτους, του κατεφημισμών επιτελικού κράτους που έχει δημιουργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, όπου το Μαξίμου στην κυριολεξία παίρνει ακόμα και την πιο μικρή απόφαση, λύνει και δένει. Με έναν τρόπο ο οποίος εκμηδενεί. Ναι, και γι' αυτό όλα τα πολιτικά λάθη που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι αντανακλώνται κατευθείαν στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αν κάποιος ξέρει βέβαια για τον ανασχηματισμό, το Μαξίμου θα ξέρει. Δηλαδή, ναι, δεν αλλά είναι το σας ξαναλέω ότι δεν είναι ρόλος κανενός υπουργού, όσο ισχυρός και να νιώθει, να προαναγγέλει ανασχηματισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό που με αφορά. Τα πρόσωπα εμένα, σας αφορούν, θα σας πω, εμένα δεν με αφορούν τα εσωτερικά της κυβέρνησης, ούτε η μάχη για την ομή της εξουσίας μεταξύ τον παρά το Πρωθυπουργό Υπουργών. Εμένα με ενδιαφέρει η γενική πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης. Και η γενική πολιτική της στρατηγική της κυβέρνησης έχει ήδη παράξει αποτελέσματα. Δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την ύφεση. Έχουμε μείωση μισθών κατά 20% οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα. Χθες η Ελστάτ ανακοίνωσε κάποια στοιχεία τα οποία είναι στην κυριολεξία. Δραματικά. Έχουμε δηλαδή χαμένα 10 δις μέσα σε 2 μήνες. Έχουμε το ένα δεύτερο. Θα σας πω. Δεν μας αγγίζει αυτή. Επιτρέψτε μου. Φαντάζομαι θα έχουμε δυνατότητα να ώρα. Το ένα δεύτερο, προσέξτε, των εργαζομένων αυτή τη στιγμή είναι εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Μιλάμε για ποσοστά ανεργίας τα οποία προσεγγίζουν τις χειρότερες μέρες. Τα συζητούσαμε και με την κυρία Χτσιόγλου που ήταν εδώ. Θέλω λοιπόν να πω. Υπήρχε κάτι που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν το έκανε. Τι ήταν αυτό? Βεβαίως. Θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει με έναν πολύ πιο επιθετικό και πολύ πιο εμπροστοβαρή τρόπο, όπως είχαμε εμείς προτείνει από την αρχή, να έχει στηρίξει την πραγματική οικονομία με ένα πακέτο στήριξης των εργαζομένων, όπου δεν θα επιδοτεί την ανεργία και την εκπεριτροπής απασχόληση με μείωση μισθού, αλλά αντιθέτως κάλυψη του 100% του μισθού, και την ίδια στιγμή να έχει δώσει ένα ισχυρότατο πακέτο στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποκτήσουν κεφάλαιο κίνησης. Αυτή τη στιγμή έχετε δει τι γίνεται με να τα. Απαντήσει, κυρία Ζαχαράκη, ολοκληρώνω σε 10-15 δευτερόλεπτα. Έχετε δει τι γίνεται με τις επιχειρήσεις οι οποίες λένε
ότι δεν έχουν ρευστότητα και στην πραγματικότητα ελάχιστες από τις 800.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα έχουν πάρει έστω και ένα ευρώ από την, επιστρεπταία προκαταβολή και από τα δάνεια τα οποία υποτίθεται ότι εγγυάται η κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση δραματική, απελπιστική. Λέει η αντιπολίτευση ότι δεν έχετε διασφαλίσει τους εργαζόμενους και τους επόμενους μήνες θα έχουμε στρατιές ανέργων. Έχουμε διασφαλιστεί γι' αυτό. Τα τελευταία 4 λεπτά ακούω χωρίς να θέλω να διακόψω, γιατί προφανώς στο δημόσιο διάλογο πρέπει να ακούγονται όλα τα επιχειρήματα. Μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να βρει ένα αφήγημα. Προσπαθούσε να βρει ένα αφήγημα από την αρχή αυτή της κρίσης. Λες και δεν ήξερε και δεν άκουσε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει παγκοσμίως. Λες και δεν ήξερε και δεν άκουσε τι γίνεται σε μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Λες και δεν ξέρει και δεν άκουσε ότι αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε 24 δις στήριξη στην πραγματική οικονομία. Μέσα από χρήματα, αλλά μέσα και αποκάλυψε από εγγυήσεις οι οποίες δίνονται αυτή τη στιγμή. Λες και δεν ξέρει ότι με το πρόγραμμα Συνεργασία, το οποίο επεκτείνει κατά 190 εκατομμύρια στο κομμάτι της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, έρχεται ουσιαστικά να καλύψει τον εργαζόμενο. Ναι, είναι με ένα μεγάλο κομμάτι. Όμως για να σωθούμε δηλαδή σε αυτή τη φάση ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες. Έκανε το maximum και το πιστεύω και το λέω με ένα πολύ ήχηρο τρόπο. Έκανε το maximum το οποίο μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή, συγχρόνως δίνοντας μια πολύ μεγάλη μάχη και ευρωπαϊκά, στο να μπορέσουμε σε αυτό το πολύ στο ταμείο ανάκαμψης να έχουμε σε ένα χρόνο από τώρα, το αντιλαμβάνομαι, να έχουμε όμως και πρόσβαση στα χρήματα αυτά με έναν τρόπο ουσιαστικό στην πραγματική οικονομία. Και έρχομαι και ρωτάω το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο διατείνεται, το οποίο είναι εφικτέο από τη δική του πλευρά, ήταν εφικτό. Έκανε η κυβέρνηση λοιπόν από την αρχή, πέρα από το υγειονομικό κομμάτι, το οποίο ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή της πιστώνεται μια εξαιρετικά καλή επίδοση και στους Έλληνες πολίτες βασικά, γιατί τήρησαν τα μέτρα. Και συγχρόνως, σε αυτή τη στιγμή που έκλεισαν τα πάντα, που ουσιαστικά έγιναν lockdown, η οικονομία επανέρχεται σιγά σιγά με ένα βήμα ναι σταδιακό και στόχος είναι να στηριχθεί κάθε εργαζόμενος και αυτός που έπρεπε τελικά να μείνει στο σπίτι. Αλλά στηρίζεται. Εσείς λέτε ότι είναι μη εφαρμόσιμα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχεία της ύφεσης, επειδή πρέπει να μιλήσουμε και με στοιχεία, ναι. Το 0,36, το οποίο ήταν πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο παρουσίασε άλλα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, είναι χαρακτηριστικό ότι κρατάμε δυνάμεις, ότι κρατάει δυνάμεις μια κυβέρνηση. Σε τι ύψος θα φτάσει το έλλειμμα μας? Αυτό θα φανεί στο τέλος. Γιατί εδώ μιλάνε για ένα διψήφιο και μεγάλο διψήφιο. Αυτό θα φανεί στο τέλος και θα μιλήσουν οι αριθμοί. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε και πρώτες κινήσεις. Κάποιοι λένε ότι πάμε για ένα νέο μνημόνιο. Κύριος Βαρουφάκης μας το έλεγε πριν από λίγο εδώ. Εντάξει, έχουμε δει και άλλες φορές να κινδυνολογούν, να φέρουν την καταστροφή διάφορα, αν θέλετε, πιλωτική διαπραγματεύση. Με βάση τα νούμερα, δεν γίνονται τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι κινήσεις από πλευράς όλων των υπουργείων, ώστε να διαφυλάξουμε και την εργασία και την οικονομία. Και επειδή μιλήσατε και για την εργασία. Μήπως είδαμε τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝ, τα τελευταία στοιχεία. Ναι. Είναι στοιχεία τα οποία προκαλούν αυτή τη στιγμή απεσιοδοξία. Κρατάμε δυνάμεις. Αυτό είναι σε κάθε επίπεδο. Λοιπόν, τρία σχόλια σε σχέση με το αν ήταν εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία μόνο για το γεγονός ότι η πραγματική δημοσιονομική επέκταση, δηλαδή η πραγματική δαπάνη, ήταν 8 και όχι 24 δισεκατομμύρια. Να πω 9, να το δώσω αυτό. 9. Το θέμα δεν είναι μόνο το πόσα δίνεις, είναι και πώς τα κατευθύνεις. Καταρχάς, πάρα πολλά από αυτά τα χρήματα θα μείνουν στο θησαυροφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν θα δοθούν, δεν θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία. Δεύτερον, η λογική δική μας δεν ήταν να δώσουμε χρήματα με τη μορφή δανείων. Εμείς λέγαμε μη επιστρεπταία προκαταβολή στις επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν κεφάλαιο κίνησης και ενίσχυση στους εργαζόμενους, αλλά προσέξτε, με προϋπόθεση να διατηρηθούν οι σχέσεις εργασίας. Εδώ έχουμε μία αποδιάρθρωση. Το άντυχε η αγορά όμως αυτό. Νομίζω ότι το άντυχε όπως το άντυχε και ο προϋπολογισμός. Όχι, όχι. Το αντίθετο θα συνέβαινε. Διότι όταν κάνεις μία στήριξη των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης και την ίδια στιγμή έρχεσαι και καλύπτεις πάνω από το 50-60% του εργατικού κόστους, δηλαδή μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος από τον προϋπολογισμό για 4 μήνες, αυτό ήταν 3,5 με 4 δις. Νομίζω ότι θα είχαν τη δυνατότητα οι εργοδότες να διατηρήσουν και τις σχέσεις εργασίας. Αλλά ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα. Τα μέτρα δεν δεσμεύουν τον εργοδότη να μην απολύσει τώρα Βεβαίως. Που μιλάμε, κύριε Νακόπουλε. Βεβαίως. Όχι. Στη Νέα Δημοκρατία, όχι. Γιατί? Στη Νέα Δημοκρατία, στο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Μα αυτό, προστατεύει τον εργαζόμενο. Αυτό αφορά τον χρόνο
που καλύπτεται ο εργοδότης χρηματοδοτικά με χρηματορροή από το κράτος. Μετά την εκλογή. Όχι, πρέπει να βάλεις. Ακούστε, όταν το κράτος. Όταν το κράτος. Ακούστε, επιστρέψτε μου. Μπορείς να βάλεις τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Όταν το κράτος έρχεται να στηρίξει με χρηματοδότηση επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει και συγκεκριμένους κανόνες. Άρα τώρα κανόνες. Δεν μπορούν να πουληθούν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Ακούστε, μόνο εκείνοι οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα και θα δείτε που ότι... έχουν πληγεί. Ορίστε. Οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο πρόγραμμα. Όχι, όλοι εκείνοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τι λέει? Ότι θα κάνεις εκπεριτροπής εργασία, δηλαδή μισή δουλειά, μισός μισθός και αυτό, αυτό όσο διαρκεί, λέτε, κύριε Τζανακόπουλε, όσο διαρκεί, σε πολλές περιπτώσεις φτάνει όσο... σχεδόν ολόκληρο το μισθό. Ουδέποτε γίνεται δηλαδή, αυτό. Καλά, εντάξει. Αλλά δεν με έχετε αφήσει να ολοκληρώσω τη σκέψη σας μου. Σας έχω αφήσει να ολοκληρώσω τη σκέψη, λοιπόν, ο οποίος όμως είναι αυτό. Προϋπόθεση, αυτό, όχι, λέω τι συμβαίνει. Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι να εντάξει τους εργαζόμενους στην εκπεριτροπή σε εργασία. Mm-hmm. Δηλαδή μισή δουλειά, μισός μισθός και γι' αυτό μιλάμε για οριζόντιες μειώσεις στους μισθούς κατά 20%. Λοιπόν. Τώρα, σε σχέση με το, δεύτερη ερώτηση, με το δεύτερο θέμα το οποίο θίχθηκε και αφορά την ύφεση στην Ελλάδα, ακούστε, η ύφεση στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε με το lockdown. Mm-hmm. Ξεκίνησε ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήδη η πολιτική της κυβέρνησης είχε παράξει αρνητικότατες συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Και στη συνέχεια... αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δήθεν η ελληνική οικονομία πήγαινε καλά στο πρώτο τρίμηνο του 2020 και απλά ήταν 15 μέρες του lockdown που οδήγησαν στο 0,9% της ύφεσης του πρώτου τετραμήνου είναι απολύτως λάθος, διότι θα έπρεπε το ποσοστό της ύφεσης στις 15 μέρες να είναι 20% εντάξει, για όλο το τρίμηνο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω... Θα πάμε σε μέτρα, εσείς βλέπετε μέτρα μπροστά μας. Εγώ και βλέπω τι είδους μέτρα? Ότι η ελληνική οικονομία καταραίει. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να περιορίσει την ύφεση. Έχει δεσμευτεί στο Eurogroup της 16 Ιουνίου να επιστρέψει σε πλεονάσματα το 2021 και αυτό Καλά. Αυτό λέω. Είναι και δέσμευση ταυτόχρονα της ελληνικής κυβέρνησης. Και σας λέω ότι με βάση αυτό το σκεπτικό... θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάρα πολύ σύντομα θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση και συντάξεις να περικόψει και φόρους να αυξήσει. Τα ίδια έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης πριν από λίγο, πρώην συντροφός σας, θέλω να σας πω. Με συγχωρείτε. Δηλαδή μνημόνιο, λέτε. Θα είναι μία... Ακούστε, τη μορφή δεν την ξέρω. Τη μορφή... της, άμα λέτε περικοπές βάση, συντάξεων και μισθών. Ναι, ξαναλέω, το μνημόνιο ήταν μία μορφή. Μια μορφή επιβολής στην ελληνική οικονομία συγκεκριμένων πολιτικών. Mm-hmm. Εφόσον έχει δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα για πρωτογενές πλεόνασμα το 2021, νομίζω ότι είναι αναγκαστική είναι η ύφεση Μητσοτάκη αυτή τώρα. Είναι απολύτως ύφεση Μητσοτάκη. Γιατί, σας ξαναλέω, ότι πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν υλοποιήσει εντελώς διαφορετικά προγράμματα στήριξης. Η Γαλλία, για παράδειγμα, επιδοτεί το 100% του μισθού. Μες. Η Γερμανία επιδοτεί το 90% του μισθού. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν διαφορετικές επιλογές για την κυβέρνηση και ότι αυτή τη στιγμή το μέγεθος της ύφεσης χρεώνεται στον κύριο Μητσοτάκη απολύτως. Θέλετε να μειώσετε μισθούς και συντάξεις, κύριε Ζαχαράκη? Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών λοιπόν μίλησε. Ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών. Βέβαια, όταν έχει περάσει 4 χρόνια διακυβέρνησης με μειώσεις μισθών και συντάξεις, νομίζω ότι όλοι όπως θα πράξουν με τον ίδιο τρόπο. Του μισθού, η αμηχανία λοιπόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι έκδηλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τα στοιχεία της οικονομίας. Αντλήσαμε λοιπόν 3 δις από πολύ πετυχημένη έκδοση δεκαετούς ομολόγου. Έγινε. Έγινε. Αυτό πιστεύετε ότι είναι δείγμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία ή είναι δείγμα δυσπιστίας στην ελληνική οικονομία? Θα ήθελα μία απάντηση εγώ σε αυτό. Σας, με τα χαμηλότερα ποσοστά το 2019 είχαμε ξεκινήσει να αντλούμε τα αντίστοιχα ποσά και όχι μόνο αυτό. Με έκδοση ποιων ομολόγων, για πείτε μου λίγο, θυμίστε μου λίγο. Επταετούς και δεκαετούς ομολόγου σε ιστορικά χαμηλά. Σε ιστορικά χαμηλά. Τα ιστορικά χαμηλά. Σε ιστορικά χαμηλά και κυβερνήτρια. Και σας λέω τώρα το εξής. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών ότι από το Σεπτέμβριο. Ρώτησε μια κουβέντα. Πείτε ένα ναι ή ένα όχι. Πάμε για μέτρα, αυτό θα μας ενδιαφέρει. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι επιστρέφουμε στην πολιτική μας, αυτή δηλαδή που αυξημένη νομιμοποίηση έδωσαν οι πολίτες
με τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Λοιπόν, αυτό πάτε για μειώσεις φόρων. Ότι θα υπάρχει μειώσεις φόρων, ακριβώς αυτή που είναι η καρδιά της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Για τα υπόλοιπα τα οποία ακούσατε, μπορεί να ανήκουν σε ένα άλλο, αν θέλετε, επίπεδο των ευχών, αλλά στην πραγματική οικονομία, λέει ότι εν μέσω τόσο μεγάλης κρίσης, η κυβέρνηση και έδωσε όλα τα μέσα και στην πραγματική οικονομία, σε επιχειρηματίες και σε εργαζομένους, έτσι ώστε να σταθούμε όρθιοι. Βέβαια, τα θα μέτρα, φανούν όλα τα μέτρα, όλα θα αυτά φανούν τα όλα αυτά και αυτά που λέω και ο Τζανακόπουλος και αυτά που λέω εγώ τους επόμενους ναι, μήνες. Αυτό να τα μέτρα, η εμπειρία μας έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολλά ότι δεν προαναγγέλλονται από τις κυβερνήσεις. Μας έρχονται μία μέρα. Μείωση ΦΠΑ εν μέσω κρίσης πιστεύετε ότι θα μπορούσε ίσως να επιβληθεί για ένα διάστημα. Για το κρίσιμο διάστημα. Για αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν. Ότι στηρίζουμε τον εργαζόμενο. Στη βάση και τον αυτή των μέτρων, την η αντιπολίτευση λέει ότι θα πάτε σε εκλογές. Θα αναγκαστείτε να πάτε σε εκλογές. Ακριβώς για να έχετε μετά στο μια θητεία για να εφαρμόσετε τα μέτρα. Στο τέλος τετραετίας. Γι' αυτό και η σταθερότητα της κυβερνητικής αυτή τη στιγμή παρουσίας αποτυπώνεται και σε αυτά που είπα πριν. Mm-hmm. Στα πολύ χαμηλά ποσοστά και στα επιτόκια και συγχρόνως σε εξαιρετική καλή επίδοση. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τι λέτε, γιατί δείξτε το πλάνο λίγο και με τους δύο τους. Είναι και η αρχηγή από πάνω σας. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Παρακολουθούν τι λέτε. Λοιπόν. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, σε σχέση με τα επιτόκια, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα χαμηλά επιτόκια της ελληνικής οικονομίας σχετίζονται πρώτον με το γεγονός ότι επί τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ρυθμίστηκε το χρέος και δεύτερον ότι υπάρχει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που καλύπτει όλες τις χώρες λόγω κορονοϊού. Επομένως, αυτό δεν μπορεί να είναι δείκτης, αν θέλετε, της πραγματικής υγείας των δημοσιονομικών. Λέω τώρα. Από εκεί και πέρα, δεν μας έχει πει η κυρία Ζαχαράκη γιατί. Σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την ελληνική οικονομία, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα έχει τη μεγαλύτερη ύφεση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μιλάμε για ύφεση η οποία θα πάει μεταξύ 12 και 15%. Δεν στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό, κύριε. Δεν στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει βεβαίως μια πολύ μεγάλη επιρροή, αλλά αντίστοιχη επιρροή στο ΑΕΠ έχει και ο τουρισμός στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν το 15%. Ρίχνετε συνεχώς την μπάλα ο ένας στον άλλον. Λοιπόν, όμως πρέπει να τελειώσει αυτό. Λοιπόν, όχι, όχι, επιτρέψτε μου. Έλα, είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι το τρίτο μου σχόλιο. Η κυβέρνηση και για δικό της καλό να μην έχει αυτήν την απίστευτη αυταρέσκεια και να ωραιοποιεί μια πραγματικότητα η οποία είναι δραματική. Γιατί βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν σε δραματική θέση. Δεν φοβόμαστε καθόλου δεν φοβόμαστε καθόλου τις εκλογές. Εγώ θα σας πω ότι αν τσεκάρετε τα ποιοτικά στοιχεία, ήδη δείχνουν ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια όλο και μεγαλώνει. Και σας ξαναλέω. Ότι 20 μονάδες διαφορά σήμερα, έχει τώρα, κύριε, σήμερα αρχίζουμε να βιώνουμε συνέπειες, συνέπειες πολιτικών επιλογών, οι οποίες πολύ σύντομα θα μετατρέψουν τον πολιτικό συσχετισμό και θα το δείτε. Λοιπόν, εγώ προφανώς δεν δέχομαι τη διαφορά των 20 μονάδων. Πιστεύω ότι πράγματι υπάρχει μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Και ωστόσο, ξαναλέω ότι η αυταρέσκεια και η αλαζονία και η ωρεοποίηση μια απελπιστική κατάσταση δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση. Σας εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Μίλησαμε, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, διαφημίσεις και ερχόμαστε.